Καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμη βίντεο Stumble Guys. Σήμερα θα ξεκλειδώσουμε όλα τα στρουμφάκια. Μας έχουν μείνει 3 skin καθώς έχουμε ξεκλειδώσει ήδη τη στρουμφίτα, η οποία είναι ένα πολύ όμορφο epic skin. Από εσάς θέλω να σπάσετε το κουμπάκι του like, πάμε να φτάσουμε 1500 likes. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα φτωχοί, εννοείται πως θα ανοίξουμε και Halloween Wheel και Spooky Wheel. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με το Lucky Wheel. Fingers crossed, όλοι στο σπίτι μαζί μου για καλή τύχη, πάμε! Special! Μας έδωσε 5 gems. Πάμε και για τα 2 classic wheel που για κάποιο λόγο τα έχω μόνο εγώ και κανείς άλλος όλο τον κόσμο. Πάμε! Ρεαρ! Ένα ολόκληρο stumble token! Όσο πάει και χειροτερεύει. Πάμε και για το δεύτερο, έλα! Δώσε μου κάτι καλό, δώσε μου 5 gems. Απίστευτο τεράστιο win! Προφανώς τρολάρω, Στο σημερινό βίντεο δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Θέλω να παίξουμε ένα match με κάθε ένα από τα στρουμφάκια. Προφανώς τελευταίος θα είναι ο μπαμπαστρούμφ, οπότε δείτε μέχρι το τέλος για τον μπαμπαστρούμφ, ο οποίος πρέπει να είναι επικός. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τον χέφτη. Πήραμε 10. Ωραία, θα πρέπει να το πατήσω 5-6 φορές αυτό. Λίγο υπομονή. Και πάμε τώρα το καλό, το τελευταίο tap. Ξεκλειδώθηκε! Και πάμε να τον φορέσουμε. Τι όμορφο skin είναι αυτό. Ξεκινάμε και παίζουμε το πρώτο ματσάκι με το νέο σκινάκι μας, τον χέφτη. Μη με ρωτήσετε γιατί δεν παίζω με τη στρουμφίτα. Θα σας πω πολύ απλά ότι με τη στρουμφίτα έχω παίξει το προηγούμενο βίντεο που ανοίξαμε το Stumble Pass. Δεν έχουμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Παιδιά, δεν ξέρω, είμαστε λίγο ντεφορμέ νομίζω. Ουφ, οκ. Έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε λίγο τα πατήματά μας. Πάμε λίγο πάλι σε αυτή τη λωρίδα που είναι καλή μας. Και το ξέρουμε τέλεια εδώ πέρα το παιχνίδι. Οπότε ναι, μάγκες, αν θέλετε να δείτε πώς είναι η στρουμφίτα η game, μπείτε στο προηγούμενο βιντεάκι. Σας το προτείνω πραγματικά. Okay. Πάμε καλά, το έχουμε. Έχουν αρχίσει να αποκλείονται ήδη περισσότεροι. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αου. Δεν το πιστεύω αυτό που κάναμε εδώ πέρα. Είμαστε τρομεροί, μπράβο μας. Λοιπόν, εύκολα θα περάσουμε εδώ πέρα. Στην αρχή ξεκινήσαμε λίγο άσχημα, αλλά τώρα το πάμε πραγματικά εξαιρετικά. Και περάσαμε, πάμε στον επόμενο γύρο. Όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, είμαι πολύ χαϊπεαρισμένος με αυτό το Stumble Pass. Πραγματικά νιώθω ότι είναι μοναδικό και, ρε φίλε, εξαιρετικό. Πραγματικά! Όχι, έφαγα κάρμα! Γλίτωσα τελευταία στιγμή. Ένα άτομο μένει να αποκλειστεί και περάσαμε, ευτυχώς. Άρα λίγο να φάω τρελό κάρμα. Πάμε για τον τελικό, ρε φίλε, πιστεύω το έχουμε. Πιστεύω μπορούμε να κερδίσουμε. Έχει καλούς παίχτες, αλλά πιστεύω το έχουμε. Το Stumble Pass αυτό το μήνα είναι πραγματικά τρομερό. Έχουν έρθει και τα στρουμφάκια. Και όπως μου γράψατε στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν το έχετε δείτε, να πάτε να το δείτε μετά. Θα βάλουν ουσιαστικά πολλά διαφορετικά στρουμφάκια. Δεν θα είναι μόνο αυτά τα 4 που έχουν βγει ως τώρα. Το οποίο είναι πολύ hype γιατί θα ανοίγουμε κάθε εβδομάδα νέα στρουμφάκια. Ω, τι τους έκανα! Παρά λίγο να τους κάψω και τους δύο, απίστευτο. Ρε, τι play κάναμε εδώ πέρα. Πέρασα. Ρε το κομπλεξικό! Βρέθηκε αυτός. Έχει καταλάβει ότι είμαι καλός παίχτης και θέλει να με δείρει. Ω, παιδιά, έχω αγχωθεί. Legit, ρε, no joke. Κάνει counter. Α, με διέλυσε. Όχι, ρε φίλε. Αχι ρε φίλε, ο κομπλεξικός κέρδισε. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να σε δω να χαίρεσαι. Κομπλεξάρα, με έκανε counter σε όλο το game. Πω, με διέλυσε, με ξεφτύλισε. Λοιπόν, ο Σκουντούφλης, ο Γκρινιάρης, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, δεν τον θυμάμαι. Είναι πολύ δυνατός, ωραίος. Τα πήγαμε πολύ καλά, ωραίο σκηνάκι, εντάξει. Σαν τη στρουφίτα δεν υπάρχει βέβαια άλλο. Πάμε να ανοίξουμε 5 spooky wheel. Έτσι για το καλό. Πάμε, δώσε μου κάτι τέλειο. Επί 8 legendary, Vault and Stain. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Επί 12 το creepy zombie, το έχουμε, δεν πειράζει, θα μας δώσει Halloween token. Πάμε, μπράβο, εξαιρετικό. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το TikTok μου, στο οποίο στριμάρουμε πάρα πολύ συχνά. Και πάλι το legendary, παιδιά, λέτε να την ξεκλειδώσουμε σήμερα. Το πιστεύω. Πάμε. Επί 10 το creepy zombie, δεν πειράζει. Και okay, την έχουμε φτάσει μέχρι τη μέση. 42 στα 80, πολύ καλό. Και θέλω να ανοίξω και 5 Halloween wheel. Πάμε δώσε μου κάτι τέλειο. Επί 10 τον crag, σχεδόν ξεκλειδωμένος. Πολύ καλά, πάμε. Επί 8 τον noz, και αυτό σχεδόν θα ξεκλειδωθεί σήμερα. Πάμε, λέτε να βγάλουμε 3-4 νέα skin σήμερα. Επί 4 ο crag, σχεδόν ξεκλειδωμένος. Είμαστε πολύ κοντά. Επί 2 το special, 60-130, μια χαρά.
Και επί 5 το Sicky Boy. Πάμε, τον θέλω το Sicky Boy πώς και πώς. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και άλλα Halloween Wheel σήμερα και θα ξεκλειδώσουμε σίγουρα τον Craig Nose, μπορεί και τον Sicky Boy. Θα δούμε. Το επόμενο skin που πρέπει να ξεκλειδώσω είναι αυτό εδώ πέρα που είναι, νομίζω, η κόρη του Μπαμπαστρούμφ. Κάτι τέτοιο μου έχετε πει. Ωραία, και πήραμε τα πρώτα 10. Ω, παιδιά, αυτή θα κοστίζει πολύ. Όλα τα Smurf Points θα μου φάει αυτή. Πώς θα ανοίξω τον Μπαμπαστρούμφ? Ο Μπαμπαστρούμφ πόσα θέλει, για να δούμε. Ρε, αυτή είναι πανάκριβη. Πω, παιδιά, πανάκριβα όλα. Ωραία, ειλικρινά, δεν έχω ιδέα. Πάμε να βγάλουμε την κόρη του Μπαμπαστρούμφ και θα δούμε. Αν χρειαστεί, θα βάλω κι άλλα χρήματα, μάγκες. Οπότε, όσο εγώ την ανοίγω, φροντίστε να στείλετε αυτό το βίντεο με τουλάχιστον 2 φίλους σας, 3 φίλους σας. Μόνο αν βλέπετε εσείς και οι φίλοι σας τα βίντεο, μπορώ εγώ να συνεχίσω να ανοίγω πακέτα. Και ξεκλειδώσαμε την κόρη του Μπαμπαστρούμφ, την Willow. Λοιπόν, είναι legendary skin και είναι πολύ καλοφτιαγμένο. Έχει και ένα ραβδάκι στην πλάτη της. Μια χαρά, εντάξει, μπορεί να ήταν και worth. Λοιπόν, έχουμε την κόρη του Μπαμπαστρούμφ εδώ πέρα, η οποία, παιδιά, in game φαίνεται πιο ωραία και από τη στρουμφίτα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο skin. Και σας το λέω έτσι ειλικρινά, δεν σας το λέω για πλάκα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Τι έγινε, ρε, εκεί πέρα? Πόσο ξύλο φάγαμε με το καλημέρα? Αν είναι δυνατόν. Ρε, τι γίνεται, ρε? Με το καλημέρα ξεκινήσαμε σε δυσκολίες και σε προβλήματα. Πρέπει να προσέχω, παιδιά, έχω χάσει ήδη την πρώτη μου ζωή. Οπότε, ναι, παιδιά, είναι πολύ worth αυτό το σκηνάκι. Δεν περίμενα να είναι τόσο όμορφο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω λεφτά για να πάρω τον Μπαμπαστρούμφ αυτή τη στιγμή, έτσι. Να το τονίσω αυτό. Έχω μείνει τελείως άφραγκος από Smurfs. Όχι! Ρε! Θα καούμε! Παιδιά, δεν έχω ζωές. Έχω αρχίσει να αγχώνομαι τώρα. Δεν έχω ζωές. Αποκλειστείτε! Ο Μιτζή! Ευτυχώς περάσαμε! Παναγία μου! Λοιπόν, okay, προχωράμε όμορφα και ωραία. Χωρίς πολλές βιασύνες. Πάμε μια χαρά. Πάμε εξαιρετικά. Τόση ώρα δεν μιλάω γιατί σκέφτομαι πώς θα βρω χρήματα να αγοράσω τον Μπαμπαστρούμφ. Λίγο δύσκολα και περάσαμε στον επόμενο γύρο. Ουφ! Έκανα πολύ tryhard σε αυτό το γύρο. Δεν έχω ιδέα γιατί. Άλλος ένας τελικός σήμερα. Γενικά, έχω μάθει πολύ καλά τις πρώτες δύο πίστες και δεν αποκλείομαι σχεδόν ποτέ. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σε αυτή την πίστα. Γιατί δεν έριξε τον κεραυνό σε κανένα? Τι φάση? Ο κεραυνός επίσης είναι πάρα πολύ τερματισμένος, οπότε δεν έχει πολύ καλό cooldown. Boom! Και επίσης έχουν νευριάσει όλοι μαζί μου. Οπότε πρέπει, παιδιά, να προσέχουμε τώρα γιατί δεν τους άρεσε καθόλου. Δες πως με κοιτάει ο άλλος, νευριασμένος full. Πρέπει να προσέχω, παιδιά. Δεν με πηγαίνει κανείς τώρα εδώ πέρα. Όλοι με μισούν, όλοι με αντιπαθούν. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Να μην κάνω λάθη. Γιατί αν κάνω λάθη, θα μου κοστίσουν. Επίσης δεν αποκλείεται κανείς τώρα, θα αρχίσουν τα δύσκολα, ρε. Ωραία, παιδιά, έχω αγχωθεί. Τίποτα, δεν πετυχαίνω κανένα. Δεν αποκλείεται κανείς, ρε. Όλοι πάνε τάπα, ξέρω εγώ. Τι φας? Όχι, έπεσα κάτω! Πρέπει να μάθω αυτό το εμπόδιο, παιδιά. Δεν γίνεται. Κάθε φορά αποκλείομαι σε αυτό το εμπόδιο. Δεν πειράζει. Κόρη του Μπαμπαστρούμφ είναι πολύ δυνατό. Να ξέρετε, πάρα πολύ δυνατό σκιν. Όπω χρειάζομαι 9.000 και έχω μόνο 2.600. Παλιρίσαμε, παιδιά. Δεν θα έχουμε λεφτά να ζήσουμε μετά. Οχ, Μπαμπαστρούμφ. Άλλα 8.000 μένουν. Επειδή στηρίζεται πολύ, 17.500 Smurf Coin και 5.000 Gem. Λοιπόν, τα Halloween Wheel τα αφήνουμε για σήμερα. Δεν τα αγγίζω άλλο. Πάμε να ανοίξουμε όμως 10 Spooky Wheel. Fingers crossed. Και θέλω να κάνετε όλοι share αυτό το βίντεο να με σαπορτάρετε, μάγκες. Creepy zombie, τι να σε κάνω, ρε μπρο, τι να σε κάνω εσένα. Πάλι creepy zombie, αν είναι δυνατόν. Πάλι creepy zombie, τι γίνεται, ρε φίλε. Θα μου δώσεις το legendary να τελειώνουμε. Πάλι creepy zombie. Ρε, τι γίνεται σήμερα. Ρε, με κορυδεύει το game. Τι γίνεται? Legendary. Τέλεια. Επί 10 legendary είμαστε 52 στα 80. Άντε να δούμε, θα το ξεκλειδώσουμε σήμερα. Μπράβο, πάμε 60 στα 80. Πάρε φορά, πάμε. Ναι, 25. Το ξεκλειδώσαμε. GG. Πάμε λίγο, ρε φίλε. Πάμε τώρα, δώσε το special. Okay, εντάξει, creepy zombie, καταλάβαμε πως θα πάει τώρα. Δεν θα πάρουμε ποτέ αυτό το special. Okay, επί 8 legendary μας δίνει Halloween tokens. Για αυτό το wheel έχουμε ξεκλειδώσει 2 από τα 3 skin. Δεν πρόκειται να χάσω άλλα gems σε αυτό το pack. Δεν με νοιάζει το special, δεν μπορούμε να το κερδίσουμε έτσι εύκολα. Άστο. Okay, θα ανοίξω 5 Halloween wheels γιατί μπορεί να ξεκλειδώσουμε 2-3 ωραία σκηνάκια σήμερα. Επί 4 Sick Boy, είμαστε στο 50%. Έχουμε ακόμη δρόμο για το Sick Boy. Η Jinx έχει ξεκλειδωθεί ήδη. Πάμε για το επόμενο. Δώσε μου λίγο τον Nosey, τον Craig.
Και ξεκλειδώσαμε τον Oz. Επιτέλους ένα νέο skin. Δεύτερο skin νομίζω που ξεκλειδώνουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για τον Krag. Θέλω να μου δώσεις λίγο Krag. Ένα Krag θέλω μόνο. Μπράβο, επί 8. Τρίτο καινούριο skin σήμερα. Και δεν μετράω καν αυτά από τα στρουμφάκια, έτσι. Και ξεκλειδώσαμε και την Jinx. GG! Τρία νέα skin. Ήρθε η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε. Μία μέρα μετά με νέα ρούχα πάμε να ξεκλειδώσουμε τον Μπαμπά Στρούμφ. Πραγματικά το skin του Μπαμπά Στρούμφ για να ξεκλειδωθεί είναι πανάκριβο. Αν έχεις δει εδώ το βίντεο, γράψε τη λέξη Μπαμπά Στρούμφ κάτω στα σχόλια. Πάμε, θέλω να δω να γεμίζετε τα σχόλια με τη λέξη Μπαμπά Στρούμφ. Και τον ξεκλειδώσαμε τον Μπαμπά Στρούμφ. Έχουμε ξεκλειδώσει όλα τα νέα στρουμφάκια. Περιμένω πώς και πώς να δω αν την επόμενη εβδομάδα θα φέρουν νέα στρουμφάκια στο παιχνίδι. Και ο Μπαμπά Στρούμφ, παιδιά, είναι ένα mythic skin. Απίστευτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μια πηγολαμπίδα να πηγαίνει γύρω του. Έχει διάφορες ωραίες λεπτομέρειες. Okay, πιστεύω είναι worth. Πάμε να κερδίσουμε και ένα ματσάκι, ρε φίλε, με τον Μπαμπά Στρούμφ. Τελευταίο ματς για το σημερινό βίντεο. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πραγματικά πιστεύω μπορώ να το κερδίσω. Με τη δύναμη του Μπαμπά Στρούμφ, παιδιά. Με τη δύναμη του Μπαμπά Στρούμφ. Λοιπόν, η δική μου συμβουλή είναι σε αυτή την πίστα να κάθεστε πάντα σε αυτήν εδώ τη λωρίδα, είτε από αυτή την πλευρά είτε από την άλλη, καθώς δεν έχει αυτά εδώ τα vents, αυτές εδώ τις τρύπες οι οποίες πετάνε ατμό και σε ζορίζουν πάρα πολύ. Επίσης, όταν κάθεσαι σε αυτή τη λωρίδα, έχεις και το κέντρο και αριστερά σου. Γενικά έχεις ελευθερία κινήσεων. Στο κέντρο σου είναι πιο βολικές ελευθερίες κινήσεων, αλλά έχεις αυτά τα vents και μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα λάθος. Οπότε δεν σας το προτείνω. Γενικά, εγώ πάντα παίζω σε αυτές τις δύο λωρίδες, προσέχω κυρίως τα αυτοκίνητα και είναι σχετικά εύκολο, δηλαδή πραγματικά δεν γίνεται να κάνεις λάθος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κερδίσεις αυτή την πίστα με τον τρόπο που παίζω. Π.χ. τώρα εδώ έρχεσαι λίγο στο κέντρο. Αυτές οι ράμπες είναι OP, να τις παίρνετε πάντα όσο μπορείτε. Εδώ έχουν μαζευτεί πολύ, περνάμε και από εδώ πάνω. Και είδατε πόσο εύκολα περάσαμε. Χάσαμε απλά μια ζωή λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για πάμε και στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, αυτή εδώ η πίστα είναι σχετικά εύκολη. Πρέπει να προσέχετε, μην φάτε καμία κομπλεξικομπουνιά. Οπότε προσπαθήστε γενικά σε αυτή την πίστα να μένετε σε μέρη που δεν υπάρχουν άλλοι. Να είστε λίγο solo. Και γενικά προσπαθήστε γενικά να προχωράτε μπροστά, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσεις. Και περάσαμε. Είδατε πόσο εύκολο ήταν. Πραγματικά δεν ξέρω πώς χάνουν σε αυτή την πίστα. Μόνο με μπουνιές και κολπάκια. Εμένα προσωπικά, μόνο με μπουνιές χάνω εδώ πέρα. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να σας πω τι πρέπει να κάνετε οι αληθινοί πιστοί. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, σας είχα πει να γράψετε στρουμφίτα και μετά σας είχα πει να γράψετε Μπαμπά Στρούμφ. Και έτσι είδα ποιοι πραγματικά είστε όντως πιστοί. Σήμερα σας είπα να γράψετε Μπαμπά Στρούμφ, αλλά αυτό που θέλω πραγματικά να γράψετε είναι τη λέξη Willy, που είναι η κόρη του Μπαμπά Στρούμφ. Έτσι θα δω ή πραγματικά από σας βλέπετε τα βίντεο στο τέλος ή απλά θέλετε πολύ απλά να δω, ξέρετε, αυτή τη λέξη, να δείτε μέχρι ένα σημείο για να γράψετε απλά την πρώτη λέξη και μετά να μην ξαναδείτε καθόλου. Οπότε γράψτε όλη τη λέξη Willy στα σχόλια για να ξέρω ότι, you know, έχετε δει μέχρι το τέλος. Γιατί αυτό είναι ο τελευταίος γύρος, την τελευταία πίστα. Τα στροφάκια, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνάκια. Ήταν λίγο ακριβά, μπορώ να πω. Δηλαδή, μου φύγε έτσι ένα 15 ευρώ. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Αλλά μας μείνανε και πολλά gems, ανοίξαμε και πολλά Halloween points. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ωραία. Και είναι και αρκετά ωραία τα skin σαν skin. Οπότε, εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι ψήλο worth. Για κάποιο σαν εμένα, για κάποιο σαν εσάς, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να αξίζει να βάλετε λεφτά για να πάρετε στροφάκια. Αλλά έτσι για το βίντεο και αυτά ήταν μια πολύ ωραία προσθήκη, μπορώ να πω. Okay, εδώ πέρα δεν βλέπω να χάνουμε. Και περνάμε από εδώ. Μια χαρά. Πάμε πολύ δυνατά, παιδιά. Ωραίος, περάσαμε και από εδώ πάρα πολύ ωραία. Και περάσαμε και από εδώ πάρα πολύ ωραία. Έχει γενικά ένα-δύο πολύ καλούς παίχτες αυτή η πίστα. Και με αγχώνουν, να σας πω την αλήθεια, με αγχώνουν πάρα πολύ. Και έχουμε μείνει, εγώ και αυτός, τρεις. Α, τρεις είμαστε, οκ. Okay. Ωραία, περνάς και από εδώ. Πήγα να κάνω βλακή, αλλά... Ωραίος. Οκ, okay, βρήκαμε έναν τρόπο να περνάμε και πάνω από αυτό το εμπόδιο. Δεν είναι και ο καλύτερος. Α, το κάνουν επίτηδες. Όχι, ρε φίλε, αποκλείστηκα! Φτάσαμε μέχρι το 25ο wave. Εντάξει, μια χαρά. Νομίζω GG. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Πατήστε like και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye.